Γιατί αν διαβάζετε τις πηγές από το Γερμανικό Υπουργείο, από το Υπουργείο Εξωτερικών της Αγγλίας, της Γαλλίας ή ακόμα και της Ρωσίας, υπάρχει μια αναφορά. Τότε όντως οι Ρώσοι είπαν στους Έλληνες ότι θα βοηθήσουν την επανάσταση γιατί θα ήθελαν τον ρωσικό στόλο στην Πελοπόννησο, αν γινόταν η επανάσταση με τον Ορλόφ. Οι Έλληνες τους υποσχέθηκαν χερσαίες δυνάμεις τουλάχιστον 15.000 άτομα. Φτάνει λοιπόν ο προπομπός του ρωσικού στόλου στην Πελοπόννησο και βλέπει απέναντι 400 στρατιώτες, μανιάτες. Και λέει, παιδιά, τι είναι εδώ. Λέει αυτός ο στρατός, μα 15.000 είπατε, λέει. Εμείς δεν μπορούμε να φέρουμε 15-20.000 στρατό από πάνω να περάσουμε τα δαδαλένια και να τον κουβαλήσουμε εδώ. Δεν γίνεται. Έχετε 15.000 στρατό. Όχι. Πότε σε βοήθησε ο άλλος. Όταν λοιπόν το λέω, γιατί οι διεθνείς θέσεις έχουν ένα κινησμό. Ένα κινησμό υψηλού ρίσκου. Δεν ρισκάρει ο άλλος για την πάρτη σου, αν εσύ δεν ρισκάρεις για τον εαυτό σου. Τα λέμε έτσι, αν ξέρετε. Η ιστορία είναι μια βεντάλια. Την ανοίγεις όλη. Όχι μονόπατα. Λέγεται ορολογικά. Γιατί δεν λένε ότι τότε καμία άλλη δύναμη, ούτε οι Άγγλοι ούτε οι Γάλλοι, οι δικοί μας βοήθησαν. Γιατί δεν το λένε αυτό. Πάμε στην επανάσταση του 21ου. Θα κάνω μια μικρή αναδρομή για να βοηθήσω το μυαλό της Δόνου να καταλάβουν πόσα ψέματα σας λένε και με τι προπαγάνδα λούζεστε τη δυτικότουλη στάση. Τι λένε, το 21 που έγινε η επανάσταση, ναι, βοήθησαν όλοι. Όχι, κάνετε λάθος. Βοήθησαν όλοι, αλλά όλοι πήραν και μερίδια από την Ελλάδα. Και η Ρωσία και η Αγγλία και η Γαλλία. Σφαίρες επιρροής. Γι' αυτό και έγιναν το Αγγλικό κόμμα, το Γαλλικό κόμμα, το Ρωσικό κόμμα. Σφαίρες επιρροής. Ωραία. Στη μετέπειτα πορεία ποιοι βοήθησαν όμως, ποια χώρα έκανε πόλεμο με την Τουρκία και έφτασε στην Αδριανούπολη για να μπορέσει να γίνει για πρώτη φορά ανεξάρτητη η Ελλάδα, όχι φόρο υποτελής μέχρι που ήταν μέχρι τότε, η Ρωσία. Με τη συνθήκη που υπέραψε η τότε Ρωσία με την Τουρκία, η Ελλάς όντως είχε παραστατήσει το 21, αλλά δεν ήταν ανεξάρτητο κράτος, ήταν φόρο υποτελής. Πήρανε φόρο στους Τούρκους. Με την ομπρέλα των Άγγλων και των Γάλλων. Και έκανε πόλεμο η Ρωσία με την Τουρκία κατά δικά της συμφέροντα για μας, αλλά μέσα στους όρους πέρασε ότι η Ελλάς πλέον είναι ανεξάρτητη. Άρα το ανεξάρτητο το χρωστούμε στους Ρώσους, για να τα λέμε όλα εδώ μέσα. Τέρμα η πλακίτσα. Ενώ λοιπόν χρωστούσαμε την ανεξαρτησία μας στους Ρώσους, Άγγλοι και Γάλλοι έκαναν τα πάντα για να πετάξουν τη Ρωσία εκτός νυπόνος. Φέρανε τον βασιλιά, ο Γουλιέλμος στην αρχή έπαζε τόση, φέρανε τον Όθωνα. Ένα παλικάράκι αμούστακο. Ποιοι κάναν κούμπα, το ξέρετε, Άγγλοι και Γάλλοι. Άγγλοι και Γάλλοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Δίκαζαν τους Έλληνες, τους οδηγήσαν τους Έλληνες σε μια σφαγή αλλοσκοτωμό, με φιλίους πολέμους, με πλιάτσικο, οι Ιδραίοι Σπετσιώτες, Ζαΐμιδες και όλα αυτά τα απαρτάλια, Κολέτιδες, όλα αυτά τα λαμόγια, Μαυροκορδάτη. Όλοι αυτοί λαμόγια ήταν. Κατάφαγαν τα λεφτά τα δάνεια, τα φάγανε όλα. Όλα ό,τι υπήρχε. Ορλάντος. Πήγαν να φυλακίσουν τον Κολοκοτρώνη. Με ποιο εντολή, ξέρετε, του Γάλλου Επιτρόπου. Μαζί με τον Άγγλο. Δώσαν εντολή φυλακίσουν τον Κολοκοτρώνη και δολοφονήστε τον, σκοτώστε τον. Γιατί νόμιζαν ότι είναι ρωσόφιλος. Αυτές είναι αλήθειες που δεν τις μαθαίνουμε στο σχολείο. Μεγαλώνει ο Όθωνας. Το παιδί μπορεί να ήταν γερμανικής καταγωγής, αλλά αγαπούσε την Ελλάδα. Όλα αυτά τα ωραία που βλέπετε, τα νεοκλασικά, επί Όθωνα έγιναν. Ακόμη και η Βουλή επί Όθωνα έγινε, μαγκές. Για να μην ξεχνιόμαστε. Διότι ο Όθωνας θυμότανε ότι οι Βυζαντινοί Αυτοκράτορες και δύο Ιωάννης Τσιμισκής εκπολίτησε τα γερμανικά φύλλα, Ούνους, Μογκολοειδές, φύλλο. Τους εκπολίτησε Τεύτερος και όλοι αυτοί έπαζε Ρούλοι και όλοι αυτοί έρουλοι. Φίλα, δυστυχότητα, τρογότη. Και αγαπούσε την Ελλάδα. Και αν πάτε και στη Βαυαρία θα δείτε ότι πραγματικά όταν έφυγε από εδώ και πήγε εκεί όλα τα δημιουργήματα έκαναν μια ελληνική κλασική αισθητική. Από το 1840 και μετά λοιπόν ο Όθωνας στο μυαλό του είχε ένα πράγμα, να μεγαλώσει η Ελλάδα. Προετοιμαζόταν φίλες και φίλοι, ειδικά από το 1861 και μετά, για να κάνει πόλεμο με την Τουρκία. Για να απελευθερώσει τη Θεσσαλία και την Ήπειρο. Στόχος του. Είχε ενημερώσει τις πρεσβείες εδώ. Και την Γαλλική και την Αγγλική. Με τους Ρώσους να πήγαινε πολύ καλά. Έτσι κι αλλιώς μας έλεγαν αυτοί οι δυο. Γάλλοι και Άγγλοι. Ενημερώνει λοιπόν αυτούς. Στην αρχή του λένε οκ. Το 1862-63 όμως. Οι Άγγλοι
Αγγλικάνου συμφωνία με τον Τούρκο Σουλτάνο. Συμφωνία, μας πουλάνε, μας ξεπουλάνε. Οι μισοί Έλληνες στον Τούρκο Σουλτάνο και λες τον Όρθε να μην τολμήσεις να κάνεις πόλεμο και να απελευθερώσεις Θεσσαλία και Ήπειρο. Εμμονικός ο Όρθων, από αγάπη, τυφλωμένος για απελευθέρωση, ετοιμάζει το στρατό. Τι γίνεται το 1764 και λίγο πριν, ξαφνικά γίνονται επεισόδια στην Αθήνα, υποκινούμενα από ξένες πρεσβείες, όπως γίνονται και τώρα, για να φάνε τον Όθωνα. Και τρώνε τον Όθωνα λοιπόν, τον τρώνε, τον ρίχνουν και αποφασίζουν να φέρουν τον βασιλιά Γεώργιο, τον Άγγλο. Βασιλιάς Γεώργιος, με εντολή των Άγγλων δηλαδή. Και τι κάνουν για να χρυσώσουν το χάπι οι Άγγλοι στους Έλληνες, τους δίνουν τα Επτάνησα. Όχι η Θεσσαλία και η Ήπειρο, και έρχεται ο βασιλιάς Γεώργιος. Καταλάβατε τώρα μερικά πράγματα απλά για να μην τρώτε παπατζηλίκια περί δύσεως και αγάπης και μίσους των Ρώσων αντίον των Ελλήνων. Δεν λέτε μας αγάπησαν. Αλλά η ιστορία είναι αμήλικτη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Στην χαρτοπετσέτα κάποιος έγραψε σφαίρες επιρροής του 45-46 και ξεκίνησε ο φίλος πόλεμος. Και συμφώνησε και ο Τσόρτσιλ και ο Ρούσβελτ και ο Στάλιν. Κανείς δεν μας αγαπάει. Την πάρτι τους αγαπάνε όλοι. Αλλά μην είμαστε αιμονικοί. Έτσι έγινε και το 1897. Στον περιβόητο ατυχή πόλεμο. Η πρώτη του φρικιά έπεσε 6 Απριλίου. Με αφορμή όμως το κριτικό ζήτημα. Ο ατυχής πόλεμος του 1897, ξέρετε γιατί έγινε. Για το κριτικό ζήτημα. Ξέσπασε πολεμική αναμέτρηση μεταξύ Ελλάδος και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι πολεμικές συγκρούσεις τερματίστηκαν 8 Μαΐου του ιδίου χρόνου, του 1897. Στις αρχές λοιπόν του 1896 την Ελλάδα κυβερνούσε ο Δελιγιάννης. Ωρε Παναγιά μου. Εντάξει, δημαγωγός, εξαιρετικός ομιλητής, αλλά Δελιγιάννης. Ό,τι να είναι, άνθρωπος που τον έλεγε ξένη πρεσβεία, τον τοποθέτησαν από εκεί. Εκτός από τα μεγάλα δυσεπίλητα προβλήματα, είχε να αντιμετωπίσει και την Κρήτη, την κατάσταση στην Κρήτη. Βρισκόταν η Κρήτη υπό Οθωμανικό ζυγό. Η διακυβέρνηση της Μεγαλονήσου ήταν από ελληνικής καταγωγής του Καναθενωρή Πασά, ο οποίος πραγματικά ήταν ένας αποτυχημένος διοικητής. Γιατί, ό,τι να είναι, οι χριστιανοί Έλληνες που αποτελούσαν το 80% των κατοίκων της Κρήτης είχαν ξεσηκωθεί και ζητούσαν αυτονομία από τον ιστονισί τους. Μόνοι τους, αυτονομία. Στις 24 Ιανουαρίου του 1897 οι μουσουλμάνοι προέβησαν σε σφαγές χριστιανών στα Χανιά. Τους κατέσπαξαν, τους έβαλαν τους Έλληνες στη μέση και τους έσπασαν σαν τα αρνιά. Οι μουσουλμάνοι που έλεγχαν την αγορά. Ο Δελιγιάννης αναγκάστηκε να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στην Κρήτη, γνωρίζοντας ότι αυτό θα αποτελούσε αιτία πολέμου. Λένε ότι είναι λάθος η εκλογή. Για μένα ήταν σωστή. Δεν μπορεί να σπάγονται οι Έλληνες στην Κρήτη και να μην πηγαίνει να βοηθήσει. Την εποχή εκείνη, την ελληνοτουρκική μεθόριο, τη διέτρεχε η γραμμή Άρτα έως τον Όλυμπο. Νοτιοανατολικά του Ολύμπου. Προσβάσει το Όλυμπο, νοτιοανατολικά. Οι Οθωμανοί συγκέντρωσαν στρατιωτική δύναμη αποτελούμενη από 121.000 άντρες, 1.300 σιπείς, με αρχηγό τον Μετέμ Πασά. Ακούστε εδώ, γιατί και εδώ είναι το πρόβλημα. Και Γερμανό στρατηγό διοικητή των δυνάμεων αυτών. Οι Τούρκοι είχαν Γερμανό διοικητή και τον Ετέμ Πασά. Από τις ελληνικές δυνάμεις παρετάχθησαν 54.000 άντρες, 500 υπείς, με επικεφαλής τον διάδοχο Κωνσταντίνο και σύμβουλο του στρατηγό Γερμανό. Δείτε την παράνοια. Από τη μία πλευρά με τους Τούρκους Γερμανός στρατηγός, από την άλλη πλευρά σε ελληνικές δυνάμεις Γερμανός στρατηγός. Το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω? Το αντιλαμβάνεστε?